Ναι, νομίζω στον κύριο Πατού να είχα έρθει. Έχουμε καιρό να τα πούμε. Ναι, βέβαια έχουμε πολλά να πούμε. Σίγουρα δεν θα μπορέσουμε να τα πούμε όλα. Ας κάνουμε λίγο δημιουργικό σαματά κατά τη δική σας έκφραση λοιπόν σήμερα. Δημιουργικό σαματά. Αρχικά ναι, να σας δώσω εγώ συγχαρητήρια. Χθες καταρρύψατε το ρεκόρ. Μόλις 1 ώρα και 13 λεπτά το Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό είναι ρεκόρ ταχύτητας. Ναι. Άρα αρχικά, υπάρχει σύμπνοια. Επιτρέψτε μου όμως να πω τα θερμά συλληπιτήρια. Σίγουρα κάνατε αναφορά για τους νεκρούς στα Τέμπη. Μια ανίποτη τραγωδία. Δεν ξεκίνησε καλά ο μήνας. Ας πάμε όμως στα δικά μας τα καθημερινά. Ναι, το Συμβούλιο ήταν σύντομο. Νομίζω ότι δείξαμε και το τελευταίο χρονικό διάστημα. Νομίζω ότι μπορούμε να διεκπεραιώνουμε τις υποθέσεις και να εξετάζουμε τα θέματα και σε σύντομους χρόνους και χωρίς να ξεφεύγουμε από την ουσία της θεματολογίας. Δείχνει μια γενικότερη σύμπνοια αυτό, να μην πω ταύτιση, αλλά τουλάχιστον ένα καλό επίπεδο επικοινωνίας μεταξύ των παρατάξεων και των δημοτικών συμβούλων. Ελπίζω να μην είναι η ηρεμία πριν την καταιγίδα, γιατί όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, σίγουρα κάποιοι τόνοι θα ανεβούν, σίγουρα θα υπάρχει πιο σκληρή αντιπαράθεση. Ο καθένας θα θέλει να πει τα επιχειρήματά του, ίσως με πιο έντονο τρόπο. Θα το δούμε. Κάθε θετικό πάντως το αξιολογούμε εκείνη τη στιγμή. Αυτό είναι μια θετική εξέλιξη. Πάντως, να πω την αλήθεια, εγώ περίμενα μετά την εφαρμογή της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας και καθώς πλέον τα θέματα είναι πιο ουσιαστικά στα Δημοτικά Συμβούλια, να υπήρχε μεγαλύτερη καθυστέρηση. Κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει. Ίσως θέλουν να αποδείξουν και πάρα πολλοί Δημοτικοί Σύμβουλοι ότι ήταν λάθος ο νόμος ο προηγούμενος. Γιατί λέγαμε ότι θα γινόταν μπάχαλο, υπήρχε μια επιχειρηματολογία στα Δημοτικά Συμβούλια, δεν θα υπάρχουν αποφάσεις επί των θεμάτων, θα υπάρχουν κολυσιεργίες. Νομίζω ότι θέλουμε σαν Δημοτικό Συμβούλιο, και αυτό είναι θετικό, να αποδείξουμε ότι και σοβαρά θέματα που επανήλθε η αρμοδιότητα στο Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να διεκπαιρεωθούν σε σωστό χρόνο και με σωστό τρόπο. Πάντως φαίνεται και από τις αποφάσεις που παίρνει το Δημοτικό Συμβούλιο ότι μεγάλο ποσοστό των αποφάσεων λαμβάνονται ομόφωνα από το σώμα, πέρα από κάποιες διαφορές. Κοιτάξτε, κάποια θέματα είναι και τυπική σημασία, έτσι, είτε παραχωρήσεις, είτε κάποιες συνδιοργανώσεις, είτε κάποιοι τακτοποιητικοί λογαριασμοί που έρχονται για διάφορα έργα που είναι καθαρά υπηρεσιακής υφής θέματα. Δεν νομίζω ότι εκεί μπορεί να υπάρχει γιατί διαφωνία, δεν νομίζω να υπάρχει διαφωνία, γιατί λαμβάνουμε υπόψη τις εισηγήσεις των υπηρεσιακών στελεχών. Δείχνει πάντως ότι έχουμε και μία εμπιστοσύνη όλο το Δημοτικό Συμβούλιο στις εισηγήσεις των υπηρεσιών μας και αυτό είναι το θετικό. Σε κάποια άλλα θέματα βέβαια ακόμα εξακολουθούν όπως οι αναμορφώσεις, η ψήφος ή η αρνητική να μην προσμετράται. Επομένως πάλι έχει ένα ας το πω προβάδισμα η Δημοτική Αρχή να περάσει τους προϋπολογισμούς ή το τεχνικό πρόγραμμα. Σε κάποια άλλα όμως βλέπω και εγώ το διαπιστώνω και είναι και αυτό θετικό ότι υπάρχει μια σύμπνοια. Επομένως είναι και σωστές οι εισηγήσεις αλλά και ο σκοπός για τον οποίο φέρνουμε αυτά τα θέματα. Ναι, εγώ στέκομαι στην αντιπολίτευση γιατί θα περίμενε κανείς έτσι λίγους μήνες πριν τις εκλογές να υπάρχει και αυτό το φαινόμενο της θύρας αντιπολίτευσης, δηλαδή της αρνητικής ψήφου για την αρνητική ψήφο. Ας κρατήσουμε το καλάθι, μακάρι να γίνει έτσι. Κοιτάξτε, αν συνεχίσετε να κάνετε κάθε εβδομάδα Δημοτικό Συμβούλιο, θα ανέβουν και τώρα κάποια στιγμή. Εγώ να σου πω την αλήθεια, διαπιστώνω ότι όσο επαναλαμβάνονται τα συμβούλια, δεν ξέρω αν είναι και τακτική αυτό, θα μου πει ο Δήμαρχος, ότι ό,τι ήταν να πούν, ας πούμε, στην πρώτη συνεδρίαση, το είπαν τώρα. Πλέον είναι πιο συνενετική γιατί οι προβληματισμοί. Δύο σχόλια. Ένα πρέπει να γίνονται γιατί είναι τα θέματα τέτοια που πρέπει να διεκπεραιώνονται στις συγκεκριμένες ημερομηνίες. Επομένως, θα έχουμε μια συχνότητα των δημοτικών συμβουλίων. Το δεύτερο είναι όντως. Μπορεί κάποιες φορές όταν μαζεύονται επί ένα μήνα θέματα ή τοποθετήσεις κτλ. Είναι πιο σκληρό από το να κάνεις κάθε εβδομάδα και έτσι λίγο να αποσυμπιέζει την κατάσταση. Κάτι σαν τη σεισμική ενέργεια που μαζεύεται. Πείτε το και έτσι. Χθες ήταν ως επιτοπλής των βραδιάρχων Δίδια. Πολλές εισηγήσεις είχε ο κύριος αντιδήμαρχος. Είναι αυτό που είπε. Με τις αρμοδιότητες τώρα, με τους λογαριασμούς ιδίως τακτοποιητικούς ή έρχονται ανακεφαλαιωτικοί πίνακες, θα έχει αρκετή δουλειά η τεχνική υπηρεσία και επομένως και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος. Τώρα να πω, μια και είπαμε γιατί το ένα φέρνει το άλλο για την τεχνική υπηρεσία. Πολλές φορές ακούμε να λέτε ότι είναι υποστελεχωμένη κτλ. Υπάρχει κάποια διέξοδο σε αυτό? Στο φως του τούνελ που λέμε. Σδίτ. Γενικά να πάρουμε το γενικό κανόνα, είναι όντως υποστελεχωμένες όλες οι υπηρεσίες του Δήμου.
Έχω πει και άλλη φορά ότι κάναμε, διατηρήσαμε μάλλον επί της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής έναν τίμιο οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας που προβλέπαμε θέσεις σύμφωνα με τις οικονομικές δυνατότητες του Δήμου και αυτό το πληρώσαμε εντός και εκτός εισαγωγικών με πολλές αποχωρήσεις με λόγω της κινητικότητας. Ένα ενδεικτικό παράδειγμα, πήρα πρόσφατα όλα τα στοιχεία, μόνο την τελευταία διετία 8 υπάλληλοι μας έχουν αποχωρήσει και έχουν μετακινηθεί σε υπηρεσίες της ΑΔΕ, δηλαδή Τελωνία και Εφορία, συν τους άλλους που έχουν φύγει σε κάποιες άλλες υπηρεσίες. Δεύτερον, ένα από τα θετικά, πριν από λίγες μέρες επιτέλους μετά από 12 χρόνια, μπορεί και περισσότερα, 14 μάλλον από το 2009 ίσως, είχαν να γίνουν προσλήψεις στην τεχνική υπηρεσία και γενικά στους Δήμους πέρα από την ανταποδοτικότητα και πήραμε 4 νέους επιστήμονες, 3 στην τεχνική υπηρεσία και 1 στην πολεοδομία. Αυτό ενίσχυσε λίγο τα πράγματα και μέχρι να εκπαιδευτούν και να μπουν στους ρυθμούς της λειτουργίας του Δημοσίου θα χρειαστεί κάποιος χρόνος, αλλά είναι ένα θετικό. Ευελπιστούμε και το επόμενο χρονικό διάστημα να γίνουν κάποιες προσλήψεις έτσι ώστε να καλυφθεί το κενό. Δεν υπάρχει εξειδίκευση. Μέχρι τώρα, για παράδειγμα, δεν είχαμε έναν τοπογράφο. Δεν έχουμε περιβαλλοντολόγο. Έτσι αναγκάζεσαι να κάνεις συμβάσεις με εξωτερικούς συνεργάτες για να μπορέσεις να έχεις τις μελέτες έτοιμες έτσι ώστε να αξιοποιείς χρηματοδοτικά εργαλεία. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα το θέμα της υποστελέχωσης. Ελπίζουμε να ενισχυθούν, γιατί σας λέω και με τις συνταξιοδοτήσεις, με τις αποχωρήσεις λόγου υγείας, είναι τεράστια τα κενά σε όλα τα τμήματα. Είναι και ένα ζήτημα που πολλές φορές το ακούμε, να προσληφθεί προσωπικό ώστε να γίνονται μελέτες εσωτερικά εντός των υπηρεσιών του Δήμου, κάτι το οποίο καθίσταται αδύνατο με τις υποστηλεχωμένες τέλος πάντων υπηρεσίες. Βέβαια είναι και κάποιες περιπτώσεις, όπως είδαμε χθες, όπου ακόμη και να είχαμε το προσωπικό είναι τόσο εξειδικευμένες που δεν θα μπορούσαμε ποτέ να έχουμε θα συμφωνήσω σε αυτό, δηλαδή, όταν είναι για περιβαλλοντικά. Βέβαια αν είχαμε περιβαλλοντολόγους ή δασολόγους θα μπορούσαμε να την εκπονήσουμε και μόνοι μας. Πάντα θα υπάρχουν εξειδικευμένα πράγματα που θα πρέπει να απευθυνθεί στον ιδιωτικό τομέα. Αλλά έχω πει και άλλη φορά ότι δύο πράγματα. Ένα, δεν επιβαρύνουμε το δημόσιο, τα δημόσια ταμεία με τις προσλήψεις. Επομένως πρέπει να μας δοθεί μια ευκαιρία να προσλαμβάνουμε πιο εύκολα μέσα από τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ, εννοείται, δεν το συζητώ αυτό. Και το δεύτερον, πολλές φορές η μισθοδοσία ενός υπαλλήλου που θα μπορούσαμε να προσλάβουμε σε οικονομικό επίπεδο είναι ίση με την αξία της μελέτης που χρειάζεται να δώσουμε έξω. Επομένως δεν είναι και τόσο μεγάλη οικονομική ζημιά, γι' αυτό θα πρέπει οποιαδήποτε κυβέρνηση να δει το θέμα των προσλήψεων ξανά. Να δούμε λίγο κάποια ευχάριστα θέματα. Έτσι, το ένα είναι η αίθουσα τεχνολογίας στις Καστανιές. Περιμένουμε πώς και πώς τα εγγένεια, την έναρξη λειτουργίας τους. Χθες ο κ. Παπανδρέου είπε ότι υπάρχει καθυστέρηση. Νομίζω ότι δεν το αρνηθήκατε. Ωστόσο, πολύ σύντομα αναμένεται να έχουμε την κοπή της κορδέλας, να το πω έτσι. Αν και νομίζω ότι δεν σας αρέσουν αυτές οι διαδικασίες. Δεν έχω ούτε κορδέλες ούτε μαρμάρινες πλάκες να βάλω για να θυμούνται. Το θέμα είναι να γίνονται τα έργα. Ένα τεράστιο έργο του Κέντρου Τεχνολογίας, μια τεράστια προσφορά από το Ίδρυμα Ευγενίδου. Περιμένουμε σε συνεννόηση με το Ίδρυμα να μας ορίσουν την ημερομηνία των επίσημων εγγενείων. Έχει διαμορφωθεί πλήρως ο χώρος. Χθες είχα τη χαρά να την επισκεφθώ και πάλι, γιατί είχαμε ανθρώπους από το Ίδρυμα έτσι ώστε να βοηθήσουν στην επικοινωνιακή προβολή της συγκεκριμένης έκθεσης. Ισχύουν αυτά που είπαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο έτσι ώστε να επισκεφθούν τα σχολεία μας πολύ σύντομα, να οριστούν και τα επίσημα εγγένεια έτσι ώστε να αρχίσει και η επίσημη λειτουργία. Επειδή συνεννοήσεις χρειάζεται να έρθουν. Επιθυμούν μάλλον να έρθουν και από την πολιτική ηγεσία άνθρωποι που έχουν σχέση με το χώρο, θα πρέπει να υπάρξει συνεννόηση του Ιδρύματος για να μπορέσουν να γίνουν τα εγγένεια. Δεν μπορώ να με την πάρω την πάσα. Αναφέρεστε στον κύριο Ασμανίδη, ο οποίος έχει πει ότι να κάνουμε ένα master plan, πώς τα λέει αυτά τα εξειδικευμένα. Κοιτάξτε, είχατε πρόσφατα συνάντηση. Όλοι γνωρίζετε ότι σε πολιτικό επίπεδο έχουμε συγκρουστεί πολλές φορές. Ακόμα και δυστυχώς ήταν πρώτη φορά που αναγκάστηκα να λάβω υπόψη και νομικά μέτρα, τα οποία θα εκδικαστούν και θα δούμε τι θα γίνει. Έχω μάθει όμως και προς τιμή του και του κυρίου Ασμανίδη ότι αφήνουμε στην άκρη αυτά, θα μας απασχολήσουν στο μέλλον, αλλά όταν μπορούμε να αξιοποιήσουμε οποιονδήποτε έχει και τη γνώση για να μπορέσει να βοηθήσει την περιοχή μας, θα το αξιοποιήσουμε. Δεν κοιτάμε
προσωπικές αντιπαραθέσεις, κοιτάμε το καλό του τόπου. Στα πλαίσια αυτά κάναμε και την συνάντηση, μου είπε τις απόψεις του, έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση του Δήμου για να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Εδώ είμαστε να αξιοποιήσουμε ό,τι έμψυχο δυναμικό έχουμε καθένα στον τομέα του. Θα περιμένουμε για τα εγγένεια εκεί στις Καστανιές κάποια έκπληξη, κάποιο σημαίνον πρόσωπο να δηλώσει το παρόν. Η επιθυμία όλων μας και του Δήμου και του Ιδρύματος είναι αυτή. Δεν ξέρω λόγω των προεκλογικών, της προεκλογικής αυτής περίοδου, αν αυτό μπορέσει να καταστεί δυνατό. Ό,τι και να γίνει πάντως θα είναι πρόσωπο από την πολιτική ηγεσία σε ανώτερο επίπεδο. Έχω πρόταση, αφού είναι Ίδρυμα Τεχνολογίας, ας έρθει ο Bill Gates, ας πούμε. Θα ήταν μια πολύ καλή ιδέα, δεν ξέρω τις υποχρεώσεις του. Ή ο Elon Musk, τέλος πάντων, όποιος μπορέσει. Όποιος καταφέρει. Έχουν τώρα κάτι προβληματάκια αυτοί με τις μετοχές τους. Έχουν χάσει κάποια. Ο Elon Musk επέστρεψε στην κορυφή για να μην ανησυχείτε. Είναι και πάλι ο πιο πλούσιος άνθρωπος του κόσμου. Νόμιζα ότι επέστρεψε στο διάστημα. Λοιπόν, τώρα έχουμε πρόσφατα την ανακοίνωση του Περιφερειάρχη για την ένταξη του Δήμου Ορεστιάδας στο σχέδιο βιώσιμης αστικής ανάπλασης. Το λέω σωστά? Είναι ανάπτυξη. Κινητικότητα, πώς τα διαβάζω. Όχι, εκείνο είναι το ΣΒΑΚ, είναι σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας, που είναι ένα υποσύνολο ενός ολοκληρωμένου ΒΑΑ. Ήταν ένα διαρκές αίτημα του Δήμου Ορεστιάδας να ενταχθεί σε αυτό το σχέδιο, καθώς σε προηγούμενες περιπτώσεις είχε ενταχθεί ο Δήμος. Τώρα επανέρχεται ένας Δήμος ο οποίος είναι ο μοναδικός που εντάσσεται σε αυτό το σχέδιο, που δεν είναι πρωτεύουσα περιφερειακής ενότητας. Άλλο θέμα αυτό, το βάζουμε κρατάμε στην άκρη. Κρατάμε αυτά για μετά λίγο. Λοιπόν, 15 εκατομμύρια. Ναι, επιτρέψτε μου λίγο μια μικρή αναδρομή. Αυτά τα οι δικαιούχοι για να μπουν σε σχέδια βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, υπήρχε μια διαδικασία και από τα προηγούμενα ΕΣΠΑ. Πρώτη φορά, και το τονίζω πάντοτε γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, επί Δημαρχίας Άγγελου Παπαϊωάννου, πέρα από τις πρωτεύουσες που ήταν το σύνηθες, με έναν αγώνα που πραγματοποίησε, κατάφερε να εντάξει και να δώσει την ευκαιρία για χρηματοδότηση και στο Δήμο Ορεστιάδος. Και στο επόμενο ΕΣΠΑ, το χρηματοδοτικό αυτό εργαλείο, ο Δήμος Ορεστιάδος ήταν μέσα στους δυνητικά δικαιούχους. Σε αυτήν την περίπτωση, τώρα που μιλάμε για το νέο ΕΣΠΑ, πριν 2 χρόνια. Κάθε περιφέρεια, εδώ επιτρέψτε μια μικρή παρένθεση, αναθέτει σε ένα μελετητικό γραφείο να τους βοηθήσει, να βοηθήσει την περιφέρεια να διαμορφώσει τους άξονες μέσα από τους οποίους θα αξιοποιήσει τα χρήματα του ΕΣΠΑ. Για το συγκεκριμένο είναι 5 άξονες, 5 πυλώνες όπως λέμε. Ένας από αυτούς είναι και για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Επειδή έχω τη χαρά και την τιμή να συμμετέχω στην επιτροπή τόσο της διαβούλευσης ως πρόεδρος της ΠΕΔ, όσο και της παρακολούθησης οποιοδήποτε επιχειρησιακού προγράμματος, διαπίστωσα πριν 2 χρόνια ότι οι εισηγήσεις του μελετητικού γραφείου της εταιρείας αυτής, δεν ξέρω, ειλικρινά δεν ξέρω αν ήταν με πολιτική κατεύθυνση ή μη, ήταν να είναι δικαιούχοι του προγράμματος μόνο οι 5 πρωτεύουσες των περιφερειακών ενωτήτων. Έκανα τις επαφές μου τόσο με την Περιφερειακή Αρχή, τόσο με τη Διαχειριστική Αρχή, στο Υπουργείο Ανάπτυξης και στον υπεύθυνο της διαχείρισης των προγραμμάτων ΕΣΠΑ σε πανελλήνιο επίπεδο. Και έχουμε και τις επιστολές, κάποια στιγμή μπορώ να τις δώσω στη δημοσιότητα, από το 2021. Αναφέραμε τόσο στη διαβούλευση μέσα από μια εμπεριστατωμένη μελέτη που κάναμε τόσο ως Δήμος Ορεστιάδος όσο και ως ΠΕΔ, ότι είναι άδικο να μην δίνεται η ευκαιρία στην Ορεστιάδα να είναι δυνητικά δικαιούχος αυτού του προγράμματος. Υπήρχαν 3 όροι οι οποίοι έλεγαν πρέπει να είναι πρωτεύουσα νομού, πρέπει να είναι άνω των 50.000 κατοίκων και πρέπει να είναι χαρακτηρισμένη ως αστικός πόλος μέσα στο περιφερειακό χωροταξικό σχέδιο. Η ερμηνεία που έδιναν από την πλευρά της Περιφερειακής Αρχής ήταν ότι σορευτικά πρέπει να ισχύουν και οι 3 προϋποθέσεις. Ανέπτυξα τις αντιρρήσεις μου σε ανώτερο επίπεδο. Υπήρξαν επιστολές εντός παρεθέσεων συμμόρφωσης ή παρότρινσης ότι έχει δίκιο ο Δήμος Ορεστιάδος, έχει δίκιο ο Δήμαρχος που μία από τις 3 προϋποθέσεις να ισχύει μπορεί να είναι δικαιούχος. Και η μεγάλη επιτυχία μας ήταν το 2017, όταν γινόταν το περιφερειακό χωροταξικό, εντάξαμε σαν ισοδύναμη πόλη με τα αστικά κέντρα των πρωτευουσών του Δήμου Ορεστιάδος. Αυτό ήταν το πρώτο μας θετικό και πάνω σε αυτό πατώντας διεκδικήσαμε να μπούμε στα ΒΑΑ. Προς τιμήν του κύριος Περιφερειάρχης,
και με την διαχειριστική αρχή, τον προϊστάμενο της διαχειριστικής αρχής και τον, και τον προηγούμενο και τον καινούργιο, τον κύριο Κουδουμάκη, ήρθαν και κατανόησαν ότι δεν μπορεί να εξαιρεθεί ο Δήμος Οριστιάδος. Δεν θέλω να είμαι αντικειμενικός. Αν ήθελα, μπορούσα να τον εξαιρέσω. Θα έλεγαν ότι εμείς συνεχίζουμε να το ερμηνεύουμε διαφορετικά, θέλουμε μόνο για τις 5 πρωτεύουσες. Κάθε περιφερειακή αρχή αποφασίζει ανεξάρτητα από το τι θέλει να κάνει το κράτος. Δημήτρη, να σας διακόψω, γιατί είναι σίγουρα πολύ ενδιαφέροντα, αλλά ο ακροατής δεν κατανοεί τι σημαίνει ΒΑΑ και τι θα αλλάξει στην καθημερινότητά του. Έχουμε ακούσει και ερωτήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο, ας πούμε, αν περιλαμβάνονται ασφάλτος στρώσεις σε αυτό το πρόγραμμα. Τι τέλος πάντων όφελος θα φέρει στον κάτοικο του Δήμου Οριστιάδος? Γιάννη, θα μου επιτρέψεις να βάλω μια παρένθεση, γιατί μετά θα φύγει η κουβέντα από αυτό. Οι καλές ή κακές γλώσσες λένε όμως, πίστηκε ο Περιφερειάρχης ή απλά πλησίασαν οι εκλογές? Βάζουμε και όποιο, όποιο και να είναι το κίνητρο ή μια δεύτερη σκέψη, εγώ θέλω να το βλέπω καθαρά τεχνοκρατικά σε αυτό το επίπεδο. Εμένα θεωρώ ότι ήταν μεγάλη επιτυχία που δικαιωθήκαμε σε αυτό τον αγώνα που κάναμε 2 χρόνια για να εισακουστούμε και να μας δοθεί η ευκαιρία. Δεν χαρίζονται τα 15 εκατομμύρια, να μας δοθεί η ευκαιρία να τα αξιοποιήσουμε. Να πρόκειται στον κάθε Δήμο να καταθέσει τέτοιες μελέτες έτσι ώστε να έχει τη μεγαλύτερη απορροφητικότητα, να μπορέσει να πάρει και τα 15 εκατομμύρια. Το θετικό είναι ότι το πρόγραμμα δεν είναι ανταγωνιστικό. Κάθε Δήμος θα μπορέσει να αξιοποιήσει τα δικά του εντός εισαγωγικών 15 εκατομμύρια. Σε αυτό που είπατε, κύριε Βαβαλικούδη, είναι όντως πρέπει να δώσουμε στον κόσμο. Είναι ένα γενικό σχέδιο με έργα παρεμβάσεις που πρέπει να έχουν μια ολιστική αντιμετώπιση, μια ολική αντιμετώπιση για τον αστικό ιστό. Είτε με κτίρια που μπορούν να γίνουν, με κτίρια που μπορούν να ανακαινιστούν, να βοηθήσουμε στην κυκλοφορία των πεζών. Όσον αφορά στο θέμα των ασφαλτοστρώσεων, και έχει μια σειρά αποδράσεις τις οποίες θα αναπτύξουμε μέσα από τη διαβούλευση και θα τις γνωρίσει όλος ο κόσμος. Εκεί θα κάνουμε μεγάλη προβολή, γιατί θέλουμε και μεγάλη συμμετοχή των πολιτών πέρα από τους φορείς να πούν τις απόψεις τους πώς φαντάζονται το Δήμο Οριστιάδος για τα επόμενα 30 χρόνια. Για τις ασφαλτοστρώσεις προβλέπονται ελάχιστες σημειακές παρεμβάσεις. Δεν έχει αποκλειστικό πρόγραμμα για να πεις θα κάνω ασφαλτόστρωση, αλλά αν εξασφαλίζεις μια προσβασιμότητα σε έναν χώρο που έχεις αναδείξει μέσα στον αστικό σου ιστό, υπάρχει δυνατότητα για να βελτιώσεις αυτή την προσβασιμότητα να χρησιμοποιήσεις και μια ασφαλτόστρωση. Μάλιστα. Θεματικά δηλαδή πάλι θα πάει. Ναι, και σημειακά. Δεν είναι αυτό το πρόγραμμα που περιμένουμε ότι θα μας δώσει λύση για τις ασφαλτοστρώσεις. Μάλιστα. Γι' αυτό δεν υπάρχει λύση έτσι κι αλλιώς. Από ό,τι έχετε πει σε προηγούμενες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Πρόγραμμα που βγήκε εντελώς φωτογραφικό για τις περιφέρειες πέρασε. Τώρα έχω πει ότι για τις ασφαλτοστρώσεις στο νέο ΕΣΠΑ προβλέπονται μόνο για προσβασιμότητα σε ιστορικούς, αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, κέντρα τεχνολογίας και μεγάλου τουριστικού ενδιαφέροντος. Αυτό το εργαλείο πρέπει στη συνεννόηση με την περιφέρεια να το αξιοποιήσουμε. Σε δεύτερη φάση έχουμε τις διαβεβαιώσεις, εκεί ελπίζω κύριε Κανταρίδη να μην είναι προεκλογικές υποσχέσεις των κυβερνώντων, ότι μετά τις εκλογές θα βγουν και κάποια προγράμματα, γιατί ξέρουν. Όλη η Ελλάδα ξέρει ότι όλη η χώρα υποφέρει από το οδικό δίκτυο, ιδίως μέσα στον αστικό ιστό των Δήμων μας. Και νομίζω ένα παραπάνω η πόλη της Νέας Οριστιάδας, καθώς τα τελευταία χρόνια είχαμε την ανάπτυξη δικτύων οπτικών ινών, είχαμε την ανάπτυξη του δικτύου φυσικού αερίου, το οποίο είναι σε εξέλιξη, το οποίο επίσης έτσι... Υπάρχει ένα ερώτημα, τι γίνεται με αυτό το έργο, καθώς είχαμε τον κύριο Τσάκα, ας πούμε, πέρυσι εδώ στην εκπομπή μας και μας έλεγε τον Οκτώβριο που μας πέρασε θα γινόταν οι πρώτες συνδέσεις. Ναι, αυτή ήταν ο αρχικός προγραμματισμός. Εδώ επιτρέψτε μου να πω, δυστυχώς έχουμε και τώρα μία καθυστέρηση 2 μηνών, παρόλο που γίνονται οι εργασίες σε επίπεδο διοίκησης, επειδή έγινε η εξαγορά μεγάλου μετοχικού πακέτου από Ιταλούς. Και μέχρι να γνωρίσουν την εταιρεία την οποία πήραν ή να κάνουν τις αλλαγές που θέλουν, έχουμε μια καθυστέρηση όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων. Έχουμε και αυξήσεις αρκετά των υλικών. Είμαι σε επικοινωνία και με τη ΔΕΔΑ αλλά και με την Περιφερειακή Αρχή να δούμε πώς θα αντιμετωπιστούν, έτσι ώστε ενώ φτάνουμε προς το τέλος να μην σταματήσουν απότομα τα έργα. Γιατί εδώ επιτρέψτε να πω ότι υπάρχει ένας τεράστιος κίνδυνος σε όλη τη χώρα για όλα τα έργα που γίνονται. Οι τεράστιες αυξήσεις στις τιμές των υλικών έχουν φέρει μια καθυστέρηση. Οι εργολάβοι από την πλευρά τους προσπαθήσουν να διεκδικήσουν όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα για να μειώσουν τη ζημιά τους ή τουλάχιστον ή μάλλον να μην περιοριστεί η κερδοφορία τους.
θα έχουμε αρκετές καθυστερήσεις σε αυτά. Μόλις θα ρωτούσα αν καθυστέρησε καθόλου ο πόλεμος στην Ουκρανία το έργο συνολικά, μια και πρόκειται για φυσικό αέριο. Αλλά αφού συμπαρέσαιρε προς τα πάνω τις τιμές, έχει και αυτός παίξει το ρόλο του, φαντάζομαι. Άρα, εκεί βέβαια το ερώτημα που είναι σε όλους, νομίζω, και σε εσάς και σε εμένα και στους δημότες, είναι αν με αφορμή τον πόλεμο, με αφορμή την ενεργειακή κρίση, φορτώνουμε πολλά περισσότερα στον κόσμο. Αλλά είναι μεγάλη κουβέντα. Δήμαρχε, πέρυσι το καλοκαίρι, με όλο αυτό που συνέβαινε στην πόλη της Οριστιάδας, με τα σκαψίματα, με τα χώματα, με αυτά, ζητούσατε να δείξει ο κόσμος υπομονή ώστε να περάσει, να ολοκληρωθεί αυτό το έργο. Το ίδιο ζητάτε και τώρα. Το θέμα είναι ότι η περσινή υπομονή δεν τους επιβράβευσε τους κατοίκους της Ορεστιάδας. Εννοείται ότι δεν έγιναν ακόμα οι συνδέσεις. Πρώτον να πω ότι έχουν δείξει τεράστια υπομονή, γιατί υπήρχαν και τεράστια λάθη από πλευράς της εταιρείας και της επιβλέπουσας αρχής. Μόνο, τι να σας πω, έχουμε φτάσει 23 σπασίματα, καθυζήσεις, κακή συνεννόηση μεταξύ τους. Ήμασταν όλη την ώρα από τη μία πάνω από αυτούς και από την άλλη στην εισαγγελία για να μπορέσουμε να τους χτυπάμε τα καμπανάκια. Έγιναν αστοχίες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έγινε ταλαιπωρία του κόσμου. Δεν ξεχνάμε κανένα στη σκόνη. Θα γίνει και φέτος με τις ασφαλτοστρώσεις που θα κάνουμε. Τον άλλο μήνα ευελπιστούμε ότι αρχίζουμε μέσα στο Μάρτιο, αυτόν τον μήνα μάλλον, μια που είμαστε από σήμερα. Ναι, να αρχίσουν και οι Βασιλιάδες Κωνσταντίνου και η Κωνσταντινούπολη. Και αυτό θα επιφέρει μια ταλαιπωρία, τόσο όσον αφορά την όχληση, όσο και την ίδια την κίνηση. Να φανταστείτε ότι κάποια διαστήματα το ένα ρεύμα της Βασιλιάδος Κωνσταντίνου θα είναι κλειστό εντελώς. Θα κατεβαίνουν και θα ανεβαίνουν τα αυτοκίνητα από τη μία πλευρά μόνο, από τη μία πλευρά της Βασιλιάδος Κωνσταντίνου. Δεν θα μπορούν να παρκάρουν. Θα υπάρχει μια γενικότερη αναστάτωση, ελπίζω μέχρι τον Αύγουστο να τελειώσουμε μέσα σε αυτούς τους 6 μήνες. Η ανταμοιβή του κόσμου όντως με καθυστέρησε, αλλά επειδή θεωρώ και το πιστεύω αυτό, ότι θα στρώσουν οι τιμές και στο φυσικό αέριο, θα είναι μια επένδυση, μια υποδομή που θα βοηθήσει τις επόμενες δεκαετίες. Μέχρι τον Αύγουστο θα πλήξει τον τουρισμό μας. Άλλωστε να σου πω κάτι, αυτό συνέβαινε και με την πλατεία. Αν θυμάστε, εσείς ήσασταν, αν θυμάμαι καλά, στην αντιπολίτευση τότε, όταν η πλατεία ήταν ένα κονσερβοκούτι, θα το πω έτσι, όσο ήταν στην διαδικασία. Αλλά είχε αποτέλεσμα. Δυστυχώς έργα χωρίς ταλαιπωρία δεν γίνονται. Το θέμα είναι να είναι όσο το δυνατόν μικρότερη. Εκεί θα σφίξω ακόμα περισσότερο τα λουριά για να είναι μικρότερη η ταλαιπωρία του συνδημοτών. Είπατε τη λέξη εισαγγελία προηγουμένως και μου ήρθε κατά νου η όλη έρευνα και οι μηνύσεις που έκαναν και ο Δήμος και οι αντιπολιτευόμενοι για τα οχήματα. Το που πήγαν, δηλαδή τα πόσα παροπλισμένα ή χαμένα ή τελικά τέλος πάντων ένα μικρό στόλος. Σε τι κατάσταση βρισκόμαστε, σε τι στάδιο, έχετε κάποια πληροφορία? Όχι, είναι ακόμα στην. Έχει μαζευτεί όλο το προανακριτικό υλικό. Έχουμε δώσει όλοι καταθέσεις, όλοι οι εντός και εκτός εισαγωγικών εμπλεκόμενοι, αυτό που θεώρησε η εισαγγελική αρχή. Περιμένουμε να δούμε αν θα πάει σε δίκη, ποιοι θα είναι. Κατηγορούμενοι, εμείς από την πλευρά μας ολοκληρώσαμε τη διαδικασία του πειθαρχικού ελέγχου, της ΕΔΕ που λέμε για τους υπαλλήλους. Ακολουθήθηκε η διαδικασία, επικυρώθηκαν οι ποινές που επέβαλα και συνεχίζουμε αναμένοντας την απόφαση της δικαιοσύνης. Για τη δικαιοσύνη έχει αυτό ένα deadline, έχει κάποιο χρόνο που πρέπει να. Όχι. Όχι, όχι, δυστυχώς όχι. Εμείς θέλουμε να τελειώνουμε στο δυνατόν πιο γρήγορα. Εγώ κρατάω ότι επιβλήθηκαν ποινές, άρα υπάρχει κάποιο. Σε πειθαρχικό επίπεδο όσον άρα αφορά. Άρα υπάρχουν ευθύνες, αυτό θέλω να πω. Ότι έχουν αποδοθεί. Το πόρισμα το οποίο προκαλέσαμε για την εσωτερική διερεύνηση του θέματος, γιατί ξέρετε, πέρα από τις ποινικές ευθύνες που αν τυχόν υπάρχουν και πού θα υπάρξουν και πού θα αποδοθούν. Αυτό είναι κομμάτι της δικαιοσύνης. Υπάρχει και το δίκαιο του Δημοτικού Κώδικα των Δημοτικών Υπαλλήλων που πρέπει να κάνουμε. Εγώ προκαλώ την έρευνα. Έγινε από ανεξάρτητο δημοτικό υπάλληλο άλλου Δήμου, όπως είναι το σωστό. Πήραμε το πόρισμα και βάσει αυτού του πορίσματος επιβλήθηκαν και οι ανάλογες ποινές. Υπάρχουν δηλαδή φυσικά πρόσωπα που βρίσκονται σε μια τιμωρητική διαδικασία. Ναι. Μάλιστα. Να αλλάξουμε λίγο, να πάμε σε ένα κομμάτι που πλησιάζει ο χρόνος μας. Ναι, πλησιάζει, αλλά εγώ δεν θα μπορούσα να μην πάρω μια πάσα που μου έδωσε νωρίτερα ο Δήμαρχος και αφορά το αίτημα, τέλος πάντων, την πρωτοβουλία για την περιφερειακή ενότητα. Το ίδιο θα ρωτάγαμε. Ωραία. Λοιπόν, ναι. Πόσο καιρό μετά. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις τι μου ήρθε. Σε κάποια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου επί Δημαρχίας Μουζά, το έχετε πει και εσείς στο Δημοτικό Συμβούλιο, ήταν καλεσμένη τότε ως Περιφερειακή Σύμβουλος η κυρία Κουκουσκίδου. Τότε ήταν η συζήτηση για το Φράχτη, αν δεν κάνω λάθος. Σωστό. Εκεί ο κύριος Μουζάς
είχε προτείνει την ίδρυση Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Εύρου. Και η κυρία Κουκουσκίδου ήταν αρνητική σε αυτή την πρόταση. Αν θυμάμαι καλά, διαψεύστε με αν κάνω λάθος. Είδαμε όμως στην προτελευταία συνεδρίαση να αλλάζει άποψη η κυρία Κουκουσκίδου. Και επειδή και η δική σας άποψη είναι αρνητική σε αυτή την πρωτοβουλία. Έχουμε ελπίδες. Έχουν ελπίδες τα μέλη, ας πούμε, της Επιτροπής. Κοιτάξτε, σε αυτό το θέμα έχω πάρει ξεκάθαρη. Ιστορικά το τοποθετώ σωστά. Έτσι, το έχω πει. Ο Δημήτρης Μουζάς ήταν ο πρώτος που το πρότεινε. Εγώ ήμουν τότε στην αντιπολίτευση, στην Ελλάσσον αντιπολίτευση. Ελλάσσον μειοψηφία. Πρέπει να μάθουμε και σωστά τους όρους, αν και πρέπει να κοιτάμε την ουσία των δημοτικών συμβουλών. Και πρόσφατα, αν και θα πρέπει να ρωτήσετε την ίδια για την μεταστροφή της αυτή, γιατί και στην αρχή του εγχειρήματος είχαν εκφράσει την αρνητική της διάθεση, όπως και κάποιοι άλλοι. Εδώ υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος και θέλω μου δίνει την ευκαιρία σήμερα να το πω, πέρα από τους δημοτικούς συμβούλους τι εκφράζουν. Πάντα είμαι υπέρ του να ακούγονται οι απόψεις των πολιτών. Να ακούγονται όμως όταν έχουν ακριβώς τα δεδομένα και όχι μονόπλευρη ενημέρωση. Βλέπω ότι γίνεται μια προσπάθεια να μπουν στο παιχνίδι, να το πω έτσι, και έχουν μπει αρκετοί πολιτιστικοί σύλλογοι, αθλητικοί σύλλογοι, που είναι πέρα από τους σκοπούς του καταστατικού τους. Εδώ βέβαια θα υπάρξει η ανταπάντηση ότι ενδιαφέρονται για τα κοινά, γι' αυτό κάνουν. Ναι, αλλά να ενδιαφέρεσαι και να έχεις σωστή ενημέρωση για να μπορέσεις να εκφράσεις σωστή άποψη. Η θέση μου ξεκάθαρη για να μην κουράζουμε τον κόσμο. Και το είπα και προχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πολλά από τα αιτήματα, γιατί παρακολουθώ τη δράση αυτού του άτυπου φορέα. Βέβαια, ξέρετε, μου προκαλεί εντύπωση που ακόμα και σε τραπέζια, σε χορούς βλέπω Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Εύρου, σε ταμπελάκι, σε τραπεζάκι. Λέω, τι έγινε, ρε παιδιά, υπάρχει θεσμική ιδιότητα αυτή. Τέλος πάντων, το αφήνω στην άκρη μεταξύ σοβαρού και αστείου. Στην ουσία, πολλά από τα αιτήματα ταυτίζουμε απόλυτα με πολλά από τα αιτήματα. Ταυτίζουμε απόλυτα και νομίζω όλη η τοπική κοινωνία. Ποιος δεν θέλει να έχουν περισσότερους υπαλλήλους, περισσότερες υπηρεσίες, περισσότερες διευκολύνσεις, όλα αυτά. Το λάθος, και δεν θα σταματήσω ό,τι πολιτικό κόστος και να έχω, γιατί κάποιοι λένε, α, δεν θέλεις να προοδεύσουμε, άρα δεν θες να γίνουμε ξεχωριστή ενότητα. Είναι ότι είναι με λάθος ταμπέλα, με λάθος οργανωτική δομή. Όλη η Ευρώπη, το λέω και θα μαλλιάσει η γλώσσα μου, πηγαίνουμε. Βάζουμε και τους Έλληνες μέσα και τους εαυτούς μας και τους οριστιατήτες μέσα σε μια κατεύθυνση ισχυροποίησης των Δήμων. Όχι διχασμού ή κατάτμησης των περιφερειακών ενωτήτων για να πετύχουμε πράγματα. Είναι λάθος νοοτροπία. Όλες οι ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις, όλα όσα γίνονται σε επίπεδο οργανωτικό, σε διαρθρωτικό, σε ό,τι επίπεδο θέλετε, είναι για να προβλέπουμε ισχυρούς Δήμους. Αυτό διακόψω, πρέπει να επιδιώξουμε. Θα σας διακόψω, συγχωρέστε με. Ένας ισχυρός Δήμος, παραδείγματος χάρη, Οριστιάδας και Δημοτήχος, ένας Δήμος. Ουσιαστικά τα όρια αυτής της λεγόμενης διεκδικούμενης περιφερειακής ενότητας. Πάλι από την περιφέρεια δεν θα έπαιρνε τα όποια κονδύλια. Πάλι εκεί δεν θα απευθύνονταν. Θα σας πω πολύ ξεκάθαρα. Πλέον η πρόσβαση Δήμων μόνον του στα ευρωπαϊκά προγράμματα είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Ξεφεύγουμε από αυτό το μπούσουλα και κάθε ΕΣΠΑ που έρχεται γίνεται και μια πρόοδος. Πρώτα περιμέναμε από το κράτος να πληρώσει τις νομαρχίες και να μοιράσουν οι νομαρχίες. Ή μετά να πηγαίνουμε ο κάθε δήμαρχος να χτυπάει την πόρτα του Υπουργείου με το ταπεράκι του μαζί με τα λουκάνικά του για να δελεάσει τον Υπουργό και να πάρει κάποια λεφτά. Υπήρχε αυτή η τακτική και μπορεί να ήταν και αποτελεσματική με εκείνα τα δεδομένα. Μετά αρχίζαμε να χτυπάμε την πόρτα του Περιφερειάρχη. Στο τελευταίο έχουμε διεκδικήσει τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού και έχουμε πετύχει πράγματα να παίρνουμε κατευθείαν χρήματα χωρίς τη μεσολάβηση ούτε Υπουργείου ούτε Περιφέρειας. Έχουμε καταφέρει όλα τα διασυνοριακά προγράμματα, είτε τα προγράμματα είτε λέγεται Horizon, είτε Interreg Europe, είτε Interreg Ελλάδα-Βουλγαρία, έχουν μια αυτονομία. Εκεί είναι η κατεύθυνση. Και επειδή είπατε παράδειγμα, δεν θέλω να του παίζω προφήτης, αλλά και ας προκαλέσει αντιδράσεις. Πιστεύω όντως σε λίγα χρόνια ο Οριστιάδη και το Δημότυπο θα είναι ένας ενοποιημένος Δήμος με τα δικά του χαρακτηριστικά. Αλλά συμπερασματικά πήγα να το πω. Λέω κάτι θα έχουν κουβεντιάσει με τον κύριο Κατζιάνογλου. Σκέφτομαι ότι άρα το πρόβλημα, ας πούμε, δεν θα ακουστεί ωραία, είναι η Μαρκίζα. Ωραία, να το κάνουμε διεκδίκηση Μητροπολιτικού Δήμου. Έτσι θα είναι. Έτσι θα είναι. Αλλά δεν είναι με αυτήν την έννοια, πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να διεκδικήσουμε για πρώτο βαθμό αυτοδιοίκηση. Όχι να είμαστε κομμάτι και να εξαρτιόμαστε πάλι υπέρμετρα από το δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης.
Γιατί έχουμε πολλά επιχειρήματα, δεν θέλω να ανοίγω την κουβέντα. Ένα ενδεικτικό. Το σουφλί έχει άλλα χαρακτηριστικά. Είναι προοδεύει δηλαδή και θα μείνει έξω από αυτήν. Ή Σαμοθράκη. Από εκεί, η Σαμοθράκη, αυτό θα έλεγα. Καλά και ο Ίασμος, αλλά το ανοίγουμε πολύ το πράγμα. Είναι το θέμα. Εγώ θέλω, γιατί εκτιμώ, ειλικρινά το εκτιμώ, γιατί περνάει έξω ότι έχουμε κόντρα. Έχουμε κόντρα στις απόψεις με αυτούς τους ανθρώπους που ασχολούνται για το συγκεκριμένο θέμα. Εκτιμώ πάρα πολύ την προσπάθειά τους. Έχουν σπαταλήσει και ώρες, έχουν διαβάσει νομοθεσίες, έχουν συσκεφθεί, έχουν αποφασίσει, έχουν προτείνει και πάρα πολλά, το ξαναλέω, μπορεί και όλα σχεδόν να συμφωνούμε. Πρέπει να τα διεκδικήσουμε. Όχι όμως με αυτόν τον τρόπο, είναι στη λάθος κατεύθυνση. Εθελούσια συνένωση στα πρότυπα του Τυχερού με το Δήμο Δημοτήχου. Επί Χρήστου Χατζόπουλου τότε που ήταν πρωτοπόρος και συνολικά πρωτοπόρος στη χώρα, ο πρώτος που έκανε τέτοια συνένωση κοινοτήτων, αλλά και από τους πρωτοπόρους στην χώρα μας. Για να το κλείσουμε, Δήμαρχε, να πάμε λίγο στα προεκλογικά. Έχετε σκοπό. Των εθνικών εκλογών, γιατί αυτά είναι τώρα προεκλογικά. Τα δικά μας αργούν. Για τα δικά σας. Παρακαλώ, τα δικά σας. Θα πάω στην τοπική αυτοδιοίκηση. Σαν συνδυασμό, προτίθεστε το επόμενο διάστημα να κάνετε κάποιες διαδικασίες, κάποιες ανακοινώσεις ή όπως είναι η δημοτική αρχή, η παράταξή σας, Οριστιάδα στην πρώτη γραμμή, συνεχίζει και στις επόμενες εκλογές? Το Οριστιάδα στην πρώτη γραμμή σίγουρα συνεχίζει, με επικεφαλή σε μένα και έχω πει ξεκάθαρα και πάρα πολύ χρονικό. Δεν ξέρετε, ακούω τώρα και μάλιστα τελευταία πάλι ακούω ότι δεν θα κατεβώ τελικά. Δεν ξέρω τώρα. Ακούγονται διάφορα. Ναι, ότι. Η ερώτηση δική μου θα ήταν κουραστεί, κατά δεν δηλαδή, ξέρω αυτό πού θα πάω, δεν ξέρω. Πρώτα έλεγαν διαβουλευτικά, ανακοινώθηκαν οι λίστες των κομμάτων, δεν ξέρω, μερικά μήπως με έχουν για κανένα άλλο κόμμα που δεν ανακοίνωσε ακόμα. Μετά μου έλεγαν για περιφερειακά β' βαθμού. Κόμμα Πολάκη. Αν δημιουργηθεί, ναι, είναι και φίλος. Παρόλο που διαφωνούμε πολύ. Δεν είμαστε κουρασμένοι. Τουλάχιστον και εγώ και οι συνεργάτες μου δουλεύουμε 15-16 ώρες την ημέρα και μάλιστα περισσότερο από ό,τι δουλεύαμε πριν. Έχει ανανεωθεί η παράταξή μας. Είναι πολύ νωρίς για ανακοινώσεις. Εγώ, ξέρετε, ποτέ δεν έκανα μήνες πριν τις εκλογές ιδιαίτερες ανακοινώσεις. Για να είμαι ακριβής, μόνο την πρώτη φορά το 2010, όταν πρωτοκατέβηκα, που ήθελα να επιβεβαιώσω τη συμμετοχή μου. Σε όλα τα άλλα ήταν στο χρόνο που θα έπρεπε. Θα είμαι ψεύτης άμα πω ότι δεν κάνω επαφές και δεν έχω ενισχύσει το συνδυασμό μας και τους ανθρώπους που θέλουν να συστρατευτούν μαζί μας. Είναι όμως, ειλικρινά, είναι πολύ νωρίς. Ένα μειονέκτημα της Δημοτικής Αρχής είναι ότι πρέπει παράλληλα για ένα χρονικό διάστημα να τρέχει τα έργα του Δήμου και να ασχολείται και με τις εκλογές. Ταυτόχρονα όμως έχει το μεγαλύτερο πλεονέκτημα, πώς να το πω, επιβεβαίωσης της ύπαρξής της και της καθόδου της. Γιατί πάρα πολύ δύσκολο φτιάξει κανείς συνδυασμό σήμερα. Κοιτάξτε, είναι, η αλήθεια είναι αυτή. Εδώ επιτρέψω να πω μια ατάκα του φίλου μου, του Δημάρχου του Ρεθύμνου, του Γιώργου του Μαρινάκη, που όταν το ρώτησαν δημοσιογράφοι. Ατάκα ή Ματινάδα. Όταν το ρώτησαν πόσους συνδυασμούς πιστεύετε ότι πρέπει να έχει το Ρέθυμνο ή θα έχει σε αυτές τις εκλογές, είπε έναν και αυτόν λειψό, θέλοντας να δείξει και την απουσία ενδιαφέροντος αλλά και το πόσο δύσκολο είναι να φτιάξει συνδυασμό. Πάντως μέχρι στιγμή στην Οριστιάδα 6 μετράμε. 6 επικεφαλής. Ναι. Συνδυασμούς ακόμα δεν είδαμε. Πέρα, για να είμαι ακριβής, κάποια άτομα παρουσίασε ο κύριος Καζαλτζής, γιατί νομίζω από άλλους παρουσίασε ατόμων ή ένα μεμονωμένο, αν θυμάμαι, και η Μαρία ή η Γουρουσκή. Όχι, και στον κύριο Παπαδόπουλο αυτοβούλος κάποιος συμπολίτης δήλωσε. Ναι. Α, λέω από την πλευρά του επικεφαλής. Ναι, ναι, καθένας μπορεί να αυτοπροτείνεται ή να αυτοχαρακτηρίζεται. Αυτό είναι, και αυτό είναι μέσα στη δημοκρατία. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Όσο είπαμε, δυστυχώς περιορισμένος ο χρόνος, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να το ξανακάνουμε. Με μεγάλη χαρά, πάντα στη διάθεσή σας, πάντα και περνάω ωραία. Νομίζω η συζήτηση κυλάει σωστά. Έχουμε να πούμε πολλά. Χθες έγινε μια αναφορά στο Δημοτικό Συμβούλιο για κάποια πράγματα που θα δρομολογηθούν. Θέλουμε να ανακοινώσουμε. Χθες είχαμε στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑ μια πλήρη ενημέρωση από τους μηχανικούς μας για την εξέλιξη των έργων και το τι προτιθέμε θα να κάνουμε το επόμενο διάστημα. Είπα να μεταφερθεί αυτό και στον κόσμο, για να ξέρει και κάθε νομικό μας πρόσωπο τι κάνει. Έχουμε πολλά να πούμε και το επόμενο διάστημα. Έχουμε να πούμε και κάποια στιγμή και τη συζήτηση αυτή που έγινε για τη σιδηροδρομική γραμμή, η οποία νομίζω ότι είναι ένα από τα αναπτυξιακά, ας πούμε, στα πλαίσια της ανάπτυξης όπως την βλέπει ο Πρωθυπουργός για την περιοχή μας. Ναι, με το συγκριτικό μας πλεονέκτημα. Ναι, το συγκριτικό μας πλεονέκτημα, να δούμε τι συζητιέται. Είναι μεγάλο έργο, βέβαια, σήμερα λόγω του τραγικού αυτού δυστυχήματος, ναι, να μιλάμε για τρένα. Μάλιστα όμως, εγώ αυτό έκανα σκέψη, συνδύασα λίγο το πρωί, λίγο στο μυαλό μου, αυτά που προβλέπουν για εδώ, αν είχαν ήδη
υπάρξει, αν υπήρχαν σε αυτήν τη γραμμή τώρα από την Αθήνα προς τη Θεσσαλονίκη, θα είχε αποφευθεί αυτό το τραγικό δυστύχημα. Πολλά πρέπει να γίνουν, πολλές βελτιώσεις στα δίκτυά μας. Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, θέλω να είμαι αντικειμενικός. Θέλει πολύ χρόνο, αυτά θα τα δούμε μετά από 5 χρόνια στην περιοχή, αλλά έχει γίνει η αρχή και αυτό είναι το θετικό. Μάλιστα. Να ευχαριστήσουμε. Εγώ σας ευχαριστώ θερμά. Καλή σας ημέρα. Καλή συνέχεια στη μέρα σας. Επίσης. Εμείς πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε γρήγορα με την πορεία του κορονοϊού και την πρόβλεψη του καιρού.